Την ώρα που ο Στέφανος Κασελάκης μετράει αντίστροφα για να παρουσιαστεί στη Σπάρτη και να φορέσει το χακί, στο Κολωνάκι έπεσαν οι υπογραφές για την αγορά της πολυτελούς μεζονέτας των 250 τετραγωνικών και στην κεντρική πολιτική σκηνή, το θέμα που κρατά σε πρώτο πλάνο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εισαγγελική έρευνα για την εταιρεία του. Σε ό,τι με αφορά, στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Η αυτεπάγγελτη ποινική έρευνα που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών και προκαλεί αναταράξεις στην Κουμουνδούρου σχετίζεται με την υπόθεση του προεδρικού δανείου στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της εταιρείας Όσιος με έδρα το Μαϊάμι στη Left Media συνολικού ύψους 230.000 ευρώ. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο. Όταν αναλαμβάνει να με στοχοποίησει για το δάνειο που έδωσε στο κόμμα μου για να μην μείνουν απλήρωτοι εργαζόμενοι τις γιορτές, από τα δεδουλευμένα μου στις ΗΠΑ και όχι από σακούλες από επιχειρηματίες. Η εισαγγελική έρευνα για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες έρχεται σε συνέχεια της δημοσιοποίησης από την Κουμουνδούρου των εμβασμάτων προς την Αυγή και το κομματικό ραδιόφωνο το πρωί της 29ης Δεκεμβρίου του 2023 από την εταιρεία Όσιος σε απάντηση των καταγγελιών του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ Θήμιου Γεωργόπουλου ότι το δάνειο Κασελάκη δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων και των μισθών του Δεκεμβρίου. Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας την τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λάθος. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θήμιος Γεωργόπουλος, επιμένει στις καταγγελίες του και με επιστολή του στο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ενημερώσει τα κομματικά όργανα για τα ανησυχητικά, όπως λέει, οικονομικά στοιχεία του κόμματος. Έχει δώσει ο ίδιος απαντήσεις πριν καιρό, λοιπόν. Και είπε ότι με τους δικηγόρους του θα δει πώς θα χειριστεί το ζήτημα. Και σταματάει η υπόθεση. Ο κύριος Κασελάκης προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του σε εταιρείες που κατέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι δραστηριότητες έχουν φορολογηθεί μέχρι το τελευταίο δολάριο. Λίγες μέρες πριν παρουσιαστεί στο στρατό, πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε και επισήμως η ιδιοκτήτης του ακινήτου που βλέπουμε στο Κολωνάκι. Πρόκειται για ένα ανακοινισμένο διαμέρισμα σε δρόμο κοντά στην πλατεία Κολωνακίου, που στοίχησε στο Στέφανο Κασελάκη 1.700.000 ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Στέφανος Κασελάκης και ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπεθ γιόρτασαν την αγορά σε ξενοδοχείο της Αρκαδίας. Ακόμα οι δυο τους δεν έχουν κάνει ποδαρικό και σκέφτονται όλα όσα θέλουν να αλλάξουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όλα αυτά την ώρα που ο Στέφανος Κασελάκης ετοιμάζεται να παρουσιαστεί στη Σπάρτη στις 15 Μαρτίου για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κατατακτεί στο κέντρο εκπαίδευσης εφοδιασμού μεταφορών. Θεωρώ ότι είναι τιμή μου να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Και σίγουρα δεν επιθυμώ καμία ειδική μεταχείριση. Το καλοκαίρι ο Στέφανος Κασελάκης θα δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών με στόχο, όπως έχει πει το κόμμα του, να περάσει τον πύχη του 17,8% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές και αμέσως μετά θα τρέξουν οι διαδικασίες του γάμου του στα Χανιά.